Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το δελτίο μας με μια έκτακτη είδηση. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα χειροβομβίδα μέσα σε ακατοίκητη οικία στην περιοχή της Καλυθέας Καστοριάς. Θα συνδεθούμε αμέσως με τον συνάδελφο Αντώνη Παραρά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Αντώνη. Καλό βράδυ σε όλους. Τι ακριβώς συνέβη Αντώνη? Μάθαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Ναι, κοίταξε, είναι χειροβομβίδα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δηλαδή στην Καλυθέα, σε ένα κατοίκητο σπίτι, σε μια οικία, σε ένα σημείο που δεν κατοικείται βέβαια, ένα ερείπιο θα έλεγα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα είναι αυξημένα με πυροσβεστική αστυνομία και ομάδα του στρατού, η ειδική ομάδα του στρατού, για να μπορέσει να ελέγξει τον χώρο. Και θα σας πω ακριβώς ότι, γιατί μόλις έφυγα από το σημείο, πριν από όλα έγιναν τα τελευταία 20-25 λεπτά Χρύσα, όπου εντοπίστηκε αυτή η χειροβομβίδα, ειδοποιήθηκε αμέσως η ασφάλεια, η πυροσβεστική, αποκλείστηκε όλη η περιοχή, ήρθε ειδική ομάδα του στρατού από την Κοζάνη, έκαναν έναν έλεγχο σε όλη την περιοχή και σε όλο τον χώρο, εντοπίστηκε η χειροβομβίδα με μια ειδική διαδικασία, μεταφέρεται την ώρα αυτή σε χώρο στην ευρύτερη περιοχή δενδροχωρίου, έτσι προβλέπεται, για να γίνει η εξουδετερωσή της. Μάλιστα, Αντώνη, γνωρίζουμε πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή μπήκε κάποιος εντός της ακατοίκητης οικίας και είδε κάτι το οποίο του προξένεσε εντύπωση? Στο σημείο, όχι, δεν έχει ευτυχώς, γιατί εντάξει, εκεί τώρα ο κίνδυνος σε όλα αυτά πάντοτε υπάρχει, όταν μπορεί να παίζουν παιδιά στην ευρύτερη περιοχή κτλ. Στον χώρο των συγκεκριμένων, σε αυτό το ερείπιο θα έλεγα, γίνεται μια προσπάθεια από τους ιδιοκτήτες να πουληθούν κάποια σίδερα, κάποια πράγματα, να φύγει, να αδειάσει ο χώρος. Και σε αυτόν τον έλεγχο και σε αυτή την προσπάθεια ενδεχομένως να φύγουν κάποια αντικείμενα, μέσα στα μπάζα ίσως και μέσα σε άλλα πάρα πολλά αντικείμενα, εντοπίστηκε αυτό. Φυσικά δεν πήραξε κανείς το οτιδήποτε, όπως πληροφορήθηκα, γιατί μίλησα και με τους ανθρώπους που τους ανήκει ο χώρος εκεί. Δεν πήραξαν τίποτα, ειδοποίησαν αμέσως, έκαναν δηλαδή αυτό ακριβώς που πρέπει. Υπήρχε ανησυχία στην περιοχή, όπως καταλαβαίνεις, στο άκουσμα ότι υπάρχει χειροβομβίδα. Είναι πολεμικό υλικό, κανείς δεν μπορούσε να αντιληφθεί αν είναι μία, αν είναι πιο πολλές. Έγινε έλεγχος εξονυχιστικός από την ειδική ομάδα του στρατού, η οποία έφυγε πριν από λίγο, όπως σας είπα, και μεταφέρουν την ώρα αυτή στο δενδροχώρι. Είναι μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, Χρύσα, που προβλέπεται την στιγμή αυτή για να γίνει η εξουδετερωσή της. Γίνεται νομίζω αυτό σε περιοχή του δενδροχωρίου. Μάλιστα, Αντώνη, τέλος καλό όλα. Ναι, ναι. Καλά, ευτυχώς δεν έγινε κάποια έκρηξη και να θα είχε διαφορετική εντελώς ροή αυτή τη στιγμή το δελτίο μας. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, για να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο του κορονοϊού. Κοίταξε, όχι. Το μόνο που πρέπει να πούμε ότι ίσως και σε παλιά τέτοια οικήματα και σε τέτοιους εγκαταλειμμένους χώρους, ίσως υπάρχει τέτοιο υλικό κατά καιρούς, εντοπίζεται έτσι πολεμικό. Αυτό που θα πρέπει να πούμε και αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε έτσι, και να τονίσουμε ιδιαίτερα, Χρύσα, είναι ότι πρέπει αμέσως να ειδοποιούνται οι αρχές. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση έτσι, και ειδικότερα σε χώρους που δεν κατοικούνται, να έχουμε το νου μας όλοι ότι εκεί δεν πρέπει να βρίσκονται σε καμία περίπτωση παιδιά. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιοι αρχίζουν έτσι, να σκέφτονται διάφορα ή να κάνουν ή να παίζουν με όλα αυτά, γιατί ξέρεις, ίσως μπορεί και να μην καταλάβουν ενδεχομένως τι είναι. Αν είναι κάτω από μπάζα, αν είναι κάτω από σίδερα, αν δεν ξέρω και εγώ τι. Πάντως την στιγμή αυτή ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία ευτυχώς και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται πανικός, ήρεμες και στοχευμένες κινήσεις. Ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου και όπως είπαμε, Αντώνη, ευτυχώς δεν έγιναν ζημιές. Όλοι θα ξέραμε τι θα γινόταν αν υπήρχε η έκρηξη της χειροβομβίδας. Πάμε τώρα λοιπόν στο μέτωπο του κορονοϊού, Αντώνη. 2.167 σήμερα τα νέα κρούσματα σε πανελλαδικό επίπεδο, 55 νέοι θάνατοι και 683 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Βλέπουμε μία πτωτική πορεία όσον αφορά και τα κρούσματα και τους θανάτους αλλά και τις διασωληνώσεις.
Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε αυξημένο αριθμό ακόμη και σήμερα. Έχουμε 2.167, όπως είπες, έχουμε 55 θανάτους. Είναι μια μακάβρια καθημερινή λίστα και είναι ένας αριθμός που βέβαια έχει φτάσει και στους 103, στους 90, στους 70 και προσέξτε, είναι καθημερινά. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 371.693. Τα θύματα από την πανδημία, Χρύσα, από τον Μάρτιο του 20 μέχρι και σήμερα, 11.266 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν φύγει. Έχουν χάσει τη ζωή τους. Παραμένουν διασωληνωμένοι, 683 όπως είπες, ενώ, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, 2.238 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Που σημαίνει ότι, ναι, και αυτό είναι ένα μήνυμα σημαντικό, ελπιδοφόρο, ότι δεν χάνεται η μάχη. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια άλλη μεγάλη, αν θέλεις, μερίδα πολιτών που βρίσκονται, ενώ είναι άρρωστοι, βρίσκονται διασωληνωμένοι και επειδή πάρα πολλές φορές ακούμε ότι εκεί η μάχη δεν κερδίζεται εύκολα, να πούμε ότι ναι, εδώ έχουμε από τις ΜΕΘ και ένα μεγάλο νούμερο ανθρώπων που τα κατάφεραν. Ναι. Το βασικό βέβαια είναι να μην φτάνει κανείς στο σημείο να μπαίνει στη ΜΕΘ. Ακριβώς, Αντώνη, όταν ακούμε ότι κάποιος συμπολίτης μας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σε όλους μας δημιουργούνται αρνητικές σκέψεις, διότι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, χωρίς να θέλουμε να φανούμε απεσιόδοξοι. 14 τώρα μήνες ζούμε με την πανδημία του κορονοϊού και καλώς ή κακώς έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε ορισμένες καταστάσεις. Να δώσουμε, αν θέλεις, μερικά στοιχεία για την πορεία και στην χώρα αλλά και στην Δυτική Μακεδονία, βεβαίως, που έχουν τη σημασία τους, διότι όλο αυτό έτσι δεν μας έχει εγκαταλείψει. Θα πρέπει να επισημάνω πριν δώσουμε μερικά στοιχεία, Χρύσα, ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό. Είμαστε σε μια στιγμή που γίνονται πάρα πολλοί εμβολιασμοί. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, με την έννοια ότι ξεπερνάμε τους 105-110.000 σε καθημερινή βάση. Βλέπετε την διαφορά και θα τα πούμε και στην πορεία ίσως τα στοιχεία μόλις τα λάβουμε, γιατί τέτοια ώρα τα λαμβάνουμε για τους εμβολιασμούς. Θέλω να σας πω όμως ότι οι τελευταίες 15 με 20 μέρες είναι μέρες όπου έχουμε κατά χιλιάδες πλέον τους πολίτες να εμβολιάζονται και γι' αυτό έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των 4 εκατομμυρίων με την πρώτη δόση. Είναι πολύ βασικό πάντως να ξέρετε ότι σε επίπεδο, στη παγκόσμια κλίμακα, αυτό που διαβάζω και σε διεθνή έντυπα είναι το γεγονός ότι το μεγάλο ζήτημα την στιγμή αυτή δεν είναι η παραγωγή των εμβολίων για αυτήν την πανδημία, για αυτή την ασθένεια, για αυτή την κατάρα που μας έχει πιάσει όλο αυτό το διάστημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεταλλάξεις. Ναι. Πρέπει να υπολογίζουμε λοιπόν, έτσι, και δεν θέλω να δώσουμε ένα απαισιόδοξο μήνυμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα πολλών, να ξέρετε, κρατών πλέον είναι οι μεταλλάξεις. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία, Χρύσα, ούτως ή άλλως να καταπολεμάμε την πανδημία, τον COVID, με τα συγκεκριμένα εμβόλια που ευτυχώς και πολύ γρήγορα βγήκαν. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Απ' την άλλη όμως, αν οι μεταλλάξεις στο επόμενο τετράμινο πάρουν μια άλλη μορφή πολύ μεγαλύτερη, τότε οι εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν μια καινούργια ασπίδα. Ένα καινούργιο εμβόλιο δηλαδή. Μπράβο. Θα είναι βασισμένο σε αυτό που ήδη έχουν, αλλά η μετάλλαξη, μάλλον το εμβόλιο, δεν μπορεί να καλύψει τη μετάλλαξη. Αυτά όμως είναι πράγματα που ελπίζουμε ότι δεν θα συμβούν και δεν θα δούμε σε μεγάλη έκταση τις μεταλλάξεις και στη χώρα μας. Πάντως να ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα σε παγκόσμια κλίμακα είναι αυτό που μόλις ανέφερα. Μάλιστα, Αντώνη, δεν πρέπει να αποκλείουμε κανένα πιθανό σενάριο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Πέρσι, αν μιλούσαμε πριν 14-15 μήνες και λέγαμε ότι θα έρθει ο κορονοϊός στην Ελλάδα και θα αλλάξει η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, θα λέγαμε ότι μιλάμε για ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Ο κορονοϊός λοιπόν μας έμαθε να μην αποκλείουμε τίποτα και να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα. Να δούμε λίγο μερικά ζητήματα. 5η 13 Μαΐου η Ελλάδα ανακοίνωσε 2.167 κρούσματα. Ανάλογες, μάλλον θα πάμε λίγες πέμπτες πιο πίσω, 6 Μαΐου 3.401 ήταν τα κρούσματα. Την 5η 29 Απριλίου 2.405,
την 5η-22 του μηνός Απρίλη 2744, 5η-15 Απριλίου 3793, 5η-8 Απριλίου 3215. Άρα λοιπόν το λέω αυτό, τα λέω αυτά για να μπορούμε να δούμε μια διαφορά περίπου στον έναν μήνα. Ο ημερήσιος δείκτης για τις τελευταίες 14 μέρες σε όλη τη χώρα, Χρύσα, είναι στο 268. Να δούμε λίγο αν θέλεις και αναλυτικά την Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως μας ενδιαφέρει. Ξεκινώντας από το πλαίσιο το γενικό, 45 συνολικά κρούσματα σήμερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση, αλλά η μείωση αυτή πρέπει να επέλθει και στις μικρότερες περιφερειακές ενότητες, όπως είναι η Φλόρινα, όπως είναι η Καστοριά, τα Γρεβεντά είναι πιο κάτω και η Κοζάνη έχει πέσει αρκετά και πέφτει συνέχεια. Λοιπόν, ας δούμε λίγο συνολικά. Η Δυτική Μακεδονία 45 κρούσματα, 243 είναι ο ημερήσιος δείκτης. Θα πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε στη Δυτική Μακεδονία με έναν ημερήσιο δείκτη που ήταν στα 300, στα 299. Είμαστε τις τελευταίες μέρες από 265 και σήμερα 263. Εκεί περίπου κινούμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια εντυπωσιακή μείωση. Είναι αυτό που βλέπουμε 7, 8, 9 μέρες τώρα. Μάλιστα, Αντώνη, αυτό θα σέντε να δούμε λίγο και αναλυτικά τα κρούσματα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τι έδωσαν σήμερα. Πολύ ωραία. Πάμε από τα Γρεβένα ξεκινώντας. Τρία είναι τα κρούσματα που έχει η περιοχή. 139 είναι ο ημερήσιος δείκτης των τελευταίων 14 ημερών. Μετά θα σας πω ίσως και τον δείκτη των 7 ημερών που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Λοιπόν, 139 για τα Γρεβένα ο ημερήσιος δείκτης. Για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς το νούμερο... Το ματιάσαμε χθες, λέγαμε δεν είχαμε καθόλου διψήφιο. Τελικά σήμερα έχουμε διψήφιο, 12 τα κρούσματα στην Καστοριά. Οι προηγούμενες μέρες ήταν με 4, 6, 9, 2, 9 κτλ. Ο ημερήσιος δείκτης ανεβαίνει των 14 ημερών, πηγαίνει στο 215 από το 203 που ήταν χθες. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, 23 τα σημερινά νέα κρούσματα, ο δείκτης πέφτει. Είναι σε καλύτερο επίπεδο, είναι στο καλύτερο επίπεδο που έχει δει η Κοζάνη τον τελευταίο καιρό, στο 272. Να σας πω ότι περίπου σε αυτά τα νούμερα με ημερήσιο δείκτη η Κοζάνη, θα δείτε πού πάμε τώρα, Χρύσα, είχε στις 14 Μαρτίου, κάπου εκεί. Μάλιστα. Από τότε μέχρι σήμερα έχει φτάσει βέβαια, όπως τα θυμόμαστε όλοι, και στο 706 κτλ. Η Κοζάνη πέρασε πολύ δύσκολα τον τους προηγούμενους μήνες. Τρομακτική κατάσταση. Είχαμε δει και πάνω από 100 κρούσματα σε μία μέρα και τώρα το 23, το σημερινό 23 που έδωσε, φαίνεται ένας πολύ καλός αριθμός σε σχέση πάντα, όχι ότι είναι καλός, σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτό που ανέφερε στο το κατοστάρι, ας πούμε, ήταν την 3η 13 Απριλίου, η Κοζάνη είχε δώσει 112 και το Σάββατο 3 Απριλίου 107. Άρα μιλάμε για τρομακτικά νούμερα εκείνες τις εποχές που και η Καστοριά, ας πούμε, εκείνη την ημέρα έδινε 25. Άρα καταλαβαίνουμε για τι κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία μιλάμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ΠΕ Κοζάνης, 23 κρούσματα σήμερα, ημερήσιος δείκτης μόλυνσης στο 272. Η Φλόρινα, 7 κρούσματα σήμερα, ο ημερήσιος δείκτης στο 249. Είναι λίγο έντονα τα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Μάλιστα είχαμε χθες και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Φλόρινας στο Δελτίο μας, τον κύριο Σαπαλίδη. Συζητήσαμε για την κατάσταση. Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την κατάσταση. Πάντως, Αντώνη, αυτές τις μέρες περιμένουμε... Μάλλον είναι οι δύο εβδομάδες μετά το Πάσχα. Οπότε, εάν θα υπήρξε έντονη διασπορά εκείνες τις ημέρες, θα φανεί τώρα. Ναι, ναι, βέβαια θα φανεί. Και γι' αυτό προσέξτε τώρα. Έγινε χθες μια δήλωση και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Είχα μια συνέντευξη ραδιοφωνική με τον Ζήση Κιγκαλάγια, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για ένα θέμα επίσκεψης που έκανε και στον ΕΛΓΑ χθες, και στην πολιτική προστασία. Ο κ. Τσιγκαλάγιας βέβαια αναφέρθηκε στα πειραματικά και στο σχολείο πρότυπο το Λύκειο της Καστοριάς, μια καλή ενέργεια και μια πρωτοβουλία που είχε λάβει ο ίδιος. Καθώς όμως μιλούσαμε για το θέμα, ο κ. Τσιγκαλάγιας δέχτηκε μια ερώτηση από μένα. Λέω ότι αφού πήγατε και στην πολιτική προστασία, πήγατε να δουν τον κ. Χαρδαλιά
μαζί με τον κύριο Αντωνιάδη, τον βουλευτή της Φλόριντας, αλλά ο κύριος Χαρδαλιάς ήταν στη Μόσχα χθες και έτσι συναντήθηκαν με άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Ο κύριος Τσιγκαλάγιας είπε κάτι πάρα πολύ περίεργο που του είπανε από την πολιτική προστασία. Το ερώτημά μου, Χρύσα, ήταν στον κύριο Τσιγκαλάγια αν η πολιτική προστασία μετέφερε κάποιο μήνυμα για τη Δυτική Μακεδονία και τη μείωση που βλέπουμε να έχουμε στα θετικά κρούσματα. Ναι. Μας εξέπληξε ο κύριος Τσιγκαλάγιας λέγοντας ότι, γιατί ήταν έκπληξη και για τον ίδιο, ναι, ότι του ανέφερα πως πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Καστοριά και τον Εστόριο. Ρώτησα τον κύριο Τσιγκαλάγια τι είναι αυτό, βλέπουμε μία μείωση, ο ίδιος λέει δεν μπόρεσα να καταλάβω, γιατί και εμείς λέει αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μία μείωση, αλλά ενδεχομένως ίσως τα στοιχεία που έχουν είναι κάτι πιο μπροστά ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, ήταν ανήσυχοι πάντως και είπαν ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να τηρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα μέτρα. Δηλαδή, η εικόνα της πολιτικής προστασίας και η επισήμανση που κάνανε στον Τσιγκαλάγια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Μάλιστα. Αντώνη, με αυτό που μόλις μας περιέγραψες, πήγε το μυαλό μου λίγο πίσω στον Οκτώβριο του 2020, όταν είχε έρθει στην περιοχή μας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, και τότε δεν είχαμε ιδιαίτερα αυξημένα κρούσματα, ωστόσο είχαμε μπει κατευθείαν στο επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου και είχαμε αντιδράσει όλοι τότε για ποιο λόγο, εφόσον δεν έχουμε πολλά κρούσματα, να μπούμε σε αυτό το επίπεδο. Και τις επόμενες ημέρες βλέπαμε ότι η Καστοριά έδινε πάρα πολλά κρούσματα. Οπότε ναι, κάτι μπορεί να σημαίνει και αυτό, κάτι να γνωρίζουν για κάτι να μας προειδοποιούν. Πρόσεξε, όταν έγινε αυτό που περιγράφεις τον Οκτώβριο, που στις 16 και τα λοιπά, εμείς ξέρεις, θα πω έτσι μερικά νούμερα. 6 Οκτωβρίου η Καστοριά είχε 0, μετά 0, 5, 3, 1. Το πρώτο μεγάλο το δώσαμε 17 κρούσματα την 3η 13 του μηνός, Οκτώβρη, μετά πάλι 17. Μετά ήταν εκείνες οι επισκέψεις που ξεκίνησαν από Χαρδαλιά. Τότε αυτό που λέμε ημερήσιος δείκτης ήταν 58, 85, 107 και γίναμε κόκκινη περιοχή στις 16 Οκτωβρίου. Σε μια νύχτα. Και μετά βέβαια είχαμε τα διψήφια και τα πολύ μεγάλα νούμερα, Χρύσα. Οπότε, Αντώνη, ιδιαίτερη προσοχή. Κάτι σημαίνει αυτή η συζήτηση. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και επίσης εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός ότι αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στο Δήμο Νεστορίου, διότι όλες αυτές τις μέρες συζητάμε ότι ο Δήμος Νεστορίου είναι από τους λίγους COVID-free Δήμους της χώρας. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που ανέφεραν στον βουλευτή στην επίσκεψή του χθες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αυτό αν είναι ένα μήνυμα, να το έχουμε υπόψη μας, διότι ήταν κάτι που μας εξέπληξε. Άρα λοιπόν το κρατάμε, μιας και δημοσιοποιήθηκε αυτό από τον κύριο Τσιγκαλάγια, έτσι, μακάρι να μην είναι κάτι, γιατί ξέρεις κάτι, την ώρα που το περιέγραφε ο κύριος Τσιγκαλάγιας, θεώρησε ότι, λέω, Δυτική Μακεδονία, μήπως Καστοριά, Κοζάνη μπερδεύουν τις περιοχές, αλλά έγινε αναφορά και για το Εστόριο. Αυτό είναι που δεν κατάλαβα. Άρα εκεί δεν μπερδεύεις πλέον τις περιοχές. Έτσι, ξέρεις ότι είναι η Καστοριά, είναι και το Εστόριο. Ας ελπίσουμε να μην δούμε κάποια αλλαγή, ίσως από στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη στον ΕΟΔΗ. Μάλιστα, Αντώνη, να περάσουμε τώρα λίγο στους εμβολιασμούς και στα rapid test. Να ξεκινήσουμε με την εμβολιαστική κάλυψη τόσο στην ΕΠΗ Καστοριάς, αλλά και γενικά στη Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία τα οποία έχουμε? Να σου δώσω για τις περιοχές τις τέσσερις ή να δώσουμε το πανελλαδικό πρώτα και μετά? Πάμε πανελλαδικά. Πανελλαδικά, λοιπόν. Γιατί τα νούμερα είναι πλέον μεγάλα. 4.079.168 είναι οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί. Δηλαδή σήμερα 13 του μηνός έχουμε 105.832. Είναι τα νούμερα που λέγαμε, Χρύσα, είναι πολύ μεγάλα σε καθημερινή βάση. Καμία σχέση με του Μαρτίου, του Απριλίου και στο ξεκίνημα του Μαΐου. Λοιπόν, με την πρώτη δόση έχουμε 2.666.000, περίεργος νούμερο, 908 πολίτες, δηλαδή 51.000 περίπου είναι με την πρώτη δόση σήμερα που έκαναν, και έχουμε 1.450.838 πολίτες που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Σήμερα 58.557 έχουν πραγματοποιήσει και τη δεύτερη δόση. Άρα λοιπόν τα νούμερα είναι περίπου πάνω από 4 εκατομμύρια μεικτά και 2.666, 2.700 είναι με τις δύο δόσεις.
Να δούμε τώρα τους εμβολιασμούς αναπεριφερειακή ενότητα. Μάλιστα, η Κοζάνη 53.496 συνολικά, 34.254 με την πρώτη δόση, 20.036 με την δεύτερη δόση. Την δεύτερη δόση σήμερα στην Κοζάνη την έκαναν 937 άτομα, ενώ την πρώτη 575. Είναι μεγάλα τα νούμερα και ξεπεράσαμε τους 53.000 στην Κοζάνη. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη περιφερειακή ενότητα. Πάμε στην Καστοριά, 24.422 πολίτες μεικτά. Σήμερα είχαμε 567 εμβολιασμούς στην Καστοριά, 15.123 άτομα, δηλαδή 200 ήταν σήμερα, έχουν κάνει την πρώτη δόση, 9.629 άτομα έχουν κάνει την δεύτερη και τη δεύτερη δόση, δηλαδή 378 σήμερα με τη β' δόση. Mm-hmm. Στην Φλόρινα 22.465 εμβολιασμοί, 13.275 με την πρώτη δόση, 9.400 εμβολιασμοί και με τη δεύτερη δόση. Γρεβενά 14.333 μεικτά, 8.599 σήμερα 78 άτομα έκαναν την πρώτη δόση, δεύτερη δόση 234 σήμερα και συνολικά 6.084. Μάλιστα, Αντώνη, να δούμε λίγο και τα rapid test. Σήμερα στη Λεωφόρο των Κύκνων πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και βρέθηκαν 3 θετικά, ενώ στην Κορισσό πραγματοποιήθηκαν 29 τεστ και ήταν όλα αρνητικά. Θα συνεχιστεί η δράση και αύριο και σε Καστοριά και σε Άργος Ορεστικό. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την συζήτησή μας, να δούμε λίγο και τις σχολικές μονάδες, Αντώνη. Είπαμε χθες ότι εντοπίστηκε θετικό κρούσμα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, mm-hmm. στην Β' τάξη. Οπότε το τμήμα κλείνει για 14 ημέρες και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Να αναφέρουμε λίγο πού αλλού εντοπίστηκαν θετικά τεστ στις σχολικές μονάδες της περιοχής μας. Είχαμε και δύο τμήματα από το δεύτερο Λύκειο Καστοριάς και το ΕΦΑΛ, από την Β' τάξη, όπου βρέθηκαν θετικοί δύο μαθητές και τα τμήματα αυτά από αύριο θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. Πάντως, να επισημάνουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε, Χρύσα, ότι όλη αυτή η ιστορία των self-test βλέπουμε ότι παίζει έναν ρόλο και παίζει έναν σοβαρό και σημαντικό ρόλο. Ναι. Όταν τα παιδιά ήδη από το σπίτι εντοπίζονται με αυτή τη διαδικασία, γίνεται ένας επανέλεγχος την επόμενη μέρα, όλα αυτά λοιπόν παίζουν τον ρόλο τους, γίνεται μια πολύ καλύτερη δουλειά οργανωμένη στον χώρο της εκπαίδευσης. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε σήμερα στον Α, η κυρία, η διευθύντρια της κυρία Βασιλιάδου Όλγα της δευτεροβάθμιας, μας είπε ότι 2.815 self-test, δεν ήταν τα στοιχεία τα σημερινά, της Δευτέρας, λοιπόν, της Δευτέρας τα στοιχεία, 2.815 self-test με δύο θετικούς. Έμαθα μόλις τώρα, Χρύσα, και πρέπει να το δώσουμε, ότι έχουμε και στο δεύτερο δημοτικό, αν δεν κάνω λάθος, στο δημοτικό διαμέρισμα Μανιάκων, θετικό και κλείνει το τμήμα. Στην έκτη δημοτικού, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα ακόμη για δημοτικό διαμέρισμα Μανιάκων. Συμβαίνουν αυτά, προκύπτουν αυτά, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Αντώνη, να τα ανακεφαλαιώσουμε λίγο ποια είναι τα σχολεία για να ενημερωθούν και οι τηλεθεατές μας. Στο Άργος Ορεστικό είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο, η Β' τάξη. Στους Μανιάκους είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο, η Έκτη τάξη. Στο δεύτερο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καστοριάς, η Β' τάξη. Και στο ημερήσιο ΕΠΑΛ Καστοριάς, πάλι η Β' τάξη. Αυτά είναι τα τέσσερα σχολεία που εντοπίστηκε θετικό κρούσμα. Και κάτι σημαντικό, το Υπουργείο ανακοίνωσε σήμερα ότι από εβδομάδα εκπαιδευτική, διοικητικό προσωπικό στα σχολεία και μαθητές θα οδηγούνται στις αίθουσες για τα μαθήματά τους μόνο με ένα self-test την εβδομάδα. Μάλιστα, ναι, αντί για δύο πάμε στο ένα self-test. Ελπίζουμε, Αντώνη... Και το self-test, για να αποφορτίσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί γίνεται ένας πραγματικός χαμός, όπως γίνονταν όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό που επισημαίναμε για τη βοήθεια που χρειάζονται πλέον οι λογιστές, γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει, το ίδιο τώρα χρειάζονται οι φαρμακοποιοί.
Επειδή λοιπόν κάθε φαρμακείο μπορεί να δίνει από 1.000 έως και 1.500 self-test, αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε, όλη αυτή η διαδικασία προκαλεί φυσικά αρκετά προβλήματα. Να επισημάνουμε ότι έχουν βγει ανακοινώσεις από το Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι οι πλατφόρμες για να δοθούν τα self-test δεν είναι κάθε ώρα, κάθε μέρα, έτσι, τις ημέρες και ώρες που έχουν γνωστοποιηθεί, όχι Σαββατοκύριακα, όχι αργά το βράδυ, όχι για αυτούς που εφημερεύουν, εντάξει, να το προσέξουμε λίγο αυτό για να μην προκύψει πρόβλημα. Για τα σχολεία λοιπόν, ένα self-test το οποίο το έχουν προμηθευτεί οι γονείς από χθες, γιατί χθες παρέλαβαν 2 self-test. Άρα την Κυριακή θα κάνουμε στα παιδιά μας αυτό που ήδη έχουμε πάρει. Μάλιστα, Αντώνη, και να κλείσουμε με τα ευχάριστα από αύριο χαλάρωση των μέτρων, να κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Τέλος στα SMS, πλέον μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας χωρίς προηγουμένως να στείλουμε μήνυμα στο 13033 ή στο 13032. Είχαμε πάρα πολλούς μήνες να το ζήσουμε αυτό, οπότε είναι κάποιο είδους χαρά. Είναι κάποιο είδους χαρά. Τέλος πάντων, αυτοί που είναι να στείλουν, εγώ θέλω να ευχηθώ ένα τελευταίο μήνυμα έτσι για να το έχει η παράδοση, να ξέρουν το έστειλαν σήμερα, το τελευταίο τους μήνυμα, ας είναι το τελευταίο μήνυμα. Έτσι, από νωρίς το πρωί, από το πρωί της Παρασκευής, 6 το πρωί, ανοίγουν πλέον οι διαδημοτικές, διαπεριφερειακές, θα πω καλύτερα, γιατί για περιφέρειες μιλάμε, μετακινήσεις, καταργείται το SMS, η εστίαση 12 το βράδυ, όπως και η κυκλοφορία μέχρι τις 12.30. Αλλαγές, Αντώνη, ευχάριστες αλλαγές από αύριο και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ανοίγει και ο τουρισμός. No music στα μαγαζιά όμως. Μέχρι τέλους Μαΐου τουλάχιστον δεν θα υπάρχει μουσική. Θα υπάρχει, ναι. Μάλιστα, Αντώνη. Δεν θα υπάρχει μουσική. Είναι το γνωστό που κάνουν όλοι όμως με τα κινητά. Ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν και έλεγαν για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Διότι με τη μουσική μέσα στα μαγαζιά αναγκάζεσαι να φωνάξεις πολύ πιο δυνατά. Έτσι και όλα τα σταγονίδια και όλα αυτά πετάγονται από το ένα σημείο στο άλλο. Γι' αυτό το κάνουν. Λίγη υπομονή. Νομίζω στα μέσα Ιουνίου θα τελειώσει και αυτό. Θα δούμε, Αντώνη, ένα βήμα κάθε φορά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Από το 2017 λειτουργεί στην Καστοριά το Μουσικό Σχολείο. Σήμερα φοιτούν σε αυτό 134 παιδιά. Το Μουσικό Σχολείο θα δεχτεί και για την επόμενη σχολική χρονιά μαθητές. Σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή των μαθητών στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, μίλησε η Διευθύντρια του Σχολείου, Βαρβάρα Μπελερή. Στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς οι αιτήσεις για την επιλογή μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η επιλογή των μαθητών θα γίνει κατόπιν εξετάσεων. Έχουν ξεκινήσει και φέτος οι εγγραφές, οι αιτήσεις μάλλον των γονέων για τη διαδικασία επιλογής των μαθητών στην πρώτη τάξη του γυμνασίου για την επόμενη σχολική χρονιά, για το σχολικό έτος 2021-2022. Από 10 έως 31 Μαΐου οι γονείς των μαθητών της 6ης Δημοτικού από όλα τα σχολεία του νομού Καστοριάς μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο σχολείο μας. Θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου και θα ειδοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο για την ημέρα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις δεν είναι κάτι που θα πρέπει να τρομάζει τους υποψήφιους της πρώτης γυμνασίου, γιατί όταν ακούνε τη λέξη εξετάσεις τρομάζουν, ανησυχούν, τα παιδιά δεν είναι και συνηθισμένα να δίνουν εξετάσεις. Είναι περισσότερο ένα μουσικό παιχνίδι. Δεν είναι εξετάσεις γνώσεων θεωρίας της μουσικής ή γνώσεων κάποιου μουσικού οργάνου, αλλά είναι περισσότερο εξετάσεις για να δούνε και τα ίδια τα παιδιά και για να καταλάβει και η Επιτροπή των Εξεταστών αν πραγματικά αγαπούν τη μουσική, αν θέλουν να ασχοληθούν τη μουσική και αν έχουν τη δυνατότητα τελικά να ασχοληθούν με τη μουσική. Γιατί θα πρέπει να αποφασίσουν οι μαθητές και οι γονείς τους ότι μπορεί να μην χρειάζεται να έχουν τώρα γνώσεις μουσικής, αλλά θα πρέπει να αγαπάνε τη μουσική. Θα πρέπει να αποφασίσουν ότι για τα επόμενα 6 χρόνια θα ζήσουν με τη μουσική. Για να φοιτήσει ένας μαθητής σε οποιαδήποτε τάξη του μουσικού σχολείου, πρέπει να δώσει εξετάσεις. Για την πρώτη γυμνασίου είναι εισαγωγικές που γίνονται οι αιτήσεις το Μάιο, οι εξετάσεις τον Ιούνιο. Όμως για οποιαδήποτε άλλη τάξη από τη Δευτέρα γυμνασίου,
και για όλο το Λύκειο γίνονται κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες γίνονται το Σεπτέμβριο. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται τα παιδιά εδώ είναι όλα τα μαθήματα τα οποία διδάσκεται ένας μαθητής σε οποιοδήποτε γενικό γυμνάσιο ή Λύκειο, και για το Λύκειο ισχύουν τα ίδια και για τα μαθήματα επιλογής και για τα μαθήματα προσανατολισμού. Και υπάρχουν 10 ώρες επιπλέον μαθήματα μουσικής. Είναι μαθήματα θεωρητικά μουσικής, είναι μαθήματα ατομικών οργάνων, χοροδίας, μουσικών συνόλων. Σήμερα φοιτούν 134 μαθητές και μαθήτριες. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2017 με 20 μαθητές. Σήμερα έχουμε 134 και κάθε σχολική χρονιά προστίθεται και μία τάξη. Δηλαδή το Σεπτέμβριο θα έχουμε για πρώτη φορά Δευτέρα Λυκείου. Την επόμενη σχολική χρονιά θα έχουμε τους πρώτους αποφύτους από την Τρίτη Λυκείου. Οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου δίνουν κανονικά πανελλήνιες εξετάσεις, όπως δίνουν όλοι οι μαθητές όλων των γενικών λυκείων, συμπληρώνουν το ίδιο μηχανογραφικό, δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα απολύτως. Όποιοι όμως ενδιαφέρονται για μουσικά τμήματα, για μουσικά πανεπιστήμια, σίγουρα παίρνουν εδώ πολύ καλά μαθήματα και ζουν όλα αυτά τα χρόνια με τη μουσική και είναι περισσότερο έτοιμοι για την εισαγωγή τους σε αυτά τα πανεπιστημιακά τμήματα. Η πανδημία μας στέρισε από όλα τα σχολεία, από όλη την Ελλάδα. Μας στέρισε τη δυνατότητα και τη χαρά να έχουμε διαζώσεις εκδηλώσεις. Όμως, το δικό μας το σχολείο προχώρησε σε αρκετές διαδικτυακές εκδηλώσεις. Τα Χριστούγεννα είχαμε ολόκληρη διαδικτυακή γιορτή. Επίσης, τον Ιανουάριο αφιερώσαμε ημέρα μνήμης για τα αθήματα του Ολοκαυτώματος, Εβραϊκή ημέρα μνήμης. Αφιερώσαμε στους Σεφαραδίτες, οι Σεφαραδίτες και ο μουσικός πολιτισμός τους, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετείχαμε επίσης για τα 200 χρόνια, την περίοδο της 25ης Μαρτίου, συμμετείχαμε και στις εκδηλώσεις του Δήμου με το έργο «Καντάτα Ελευθερίας». Συνεχίζουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα στείλουμε πάλι διαδικτυακά αφιέρωμα για την ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού, που είναι 19 Μαΐου. Να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ και να συνδεθούμε με τη συνάδελφο Ελένη Ψωμαδάκη. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με την Καστοριά, διότι είχαμε πολλές συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρα. Στο Γράμμο, λοιπόν, συνελήφθησαν άτομα για παράνομη συλλογή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Τι ακριβώς συνέβη? Συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή της Καστοριάς, κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου, του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου και της Ομάδας Πρόληψης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, δύο αλλοδαποί 59 και 60 χρόνων για παράβαση της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς και για παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι αστυνομικοί, κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης, εντόπισαν σε περιοχή του Γράμμου τους δύο αλλοδαπούς να έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα και να έχουν συλλέξει ποσότητα αρωματικού θεραπευτικού φυτού, συνολικού βάρους ενός κιλού και 590 γραμμαρίων, με σκοπό να την εξάγουν προς πώληση στη χώρα τους. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορονοϊού. Προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Νεστορίου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς. Μάλιστα, Ελένη, πάμε τώρα και στην Πτολεμαϊδα, όπου συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Χθες το απόγευμα στην Πτολεμαϊδα συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, 32χρονος ημεδαπός, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 32χρονο στην Πτολεμαΐδα
κατά τον οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης. Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα ηρωίνης, ένα στρίφτης με υπολείμματα κάναβης, τέσσερα πτυσσόμενα στιλέτα και μία σιδερογροθιά. Ο συλληφτής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση ενεργεί το τμήμα ασφάλειας Εορδαίας. Μάλιστα, Ελένη, να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ με τη σύλληψη 47χρονου στην Βέρεια για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Βέρεια από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος ασφάλειας Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος ασφάλειας Βέρειας, 47χρονη αλλοδαπή για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από τους αστυνομικούς, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της 47χρονης στη Βέρεια, κατά τον οποίο βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάναβη βάρους 155 γραμμαρίων. Η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης. Μάλιστα, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα, 5η 13 Μαΐου 2021, που είναι η εορτή της Αγίας Γλυκερίας και η επέτειος του σεισμού του 1995, τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας, Βάρης Γρεβενών, για τη διάσωση της περιοχής από τον καταστροφικό σεισμό. Τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Υγείας Αυτομητρός, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Γλυκερίας, της και την μνήμη επιτελούμε. Ευχαριστήριον εκ διασώσεως και σωτηρίας πάντων ημών εκ των δοκιμασίας του καταστροφικού σεισμού. Κύριε ο Θεός ημών, ο Μέγας στη Βουλή και θαυμαστός της έργης, που διασκεδάζουν πουλάς αθνών και ψυχών, υψών κέρας των πιστών σου αγαθέ, πρόσδεξε τα σε ευχαριστηρίου στάρτας δεήσεις, άσπρος άγω μέση ευεργέτα των απάντων εν τη ευσχήμω ταύτη μέρα. Καθήν νίαν ποιούμεθα της διασώσεως ημών εκ του καταστροφικού σεισμού. Αξιότιμοι και εντιμότατοι άρχοντες του τόπου, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά του Στρατοπέδου, κύριε πρόσωποι της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, λοιποί άρχοντες, αγαπητοί κάτοικοι της Βάρης, ευλογημένοι χριστιανοί, η σημερινή μέρα για εμάς τους γρεβενιώτες είναι μια μέρα θύμησης, λύπης, στεναχώριας, αλλά ωστόσο όμως και μια μέρα έκφρασης ευγνωμοσύνης και χαράς. Το μυαλό μας γυρνάει πίσω 26 χρόνια, όταν σχεδόν τέτοια ώρα, εκείνη την ημέρα της 13ης Μαΐου, η γη των Γρεβενών, να το πω έτσι απλά, χόρευε και δυστυχώς ταράχθηκαν οι πάντες και τα πάντα. Αλλά ωστόσο όμως, μέσα στη λύπη και στην ταραχή, μέσα στην αναστάτωση των καιρικών φαινομένων και της γης, ωστόσο όμως, η επέμβαση του Θεού ήταν εμφανής, η προστασία όλων των Αγίων και οι μεσητείες τους στους κατοίκους εδώ, όχι μόνο εδώ της περιοχής που ήταν και η αιστεία του καταστροφικού σεισμού, αλλά σε όλη την περιφέρεια, ήταν εμφανής, αφού με τέτοιο μέγεθος σεισμού δεν υπήρξαν ούτε θύματα, παρά μόνο υλικές ζημίες. Γι' αυτό λοιπόν λέω σήμερα, μεν θυμόμαστε με λύπη έτσι και με στεναχώρια εκείνη την ημέρα, αλλά ωστόσο όμως πρέπει να θυμόμαστε ακριβώς και την παρέμβαση και την επέμβαση του Θεού και να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και σήμερα εδώ και σε αυτόν τον νεότιμη τον ναό της Αγίας Γλυκερίας,
κάνουμε τη δοξολογία την επαιτειακή και την ευχαριστιακή για τη διάσωσή μας από αυτόν τον καταστροφικό σεισμό. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να πω τίποτα περισσότερο, γιατί πριν από λίγους μήνες, σχεδόν ούτε δύο μήνες, οι γείτονές μας είδαμε τι πέρασαν και σε τι κατάσταση είναι. Και θυμόμαστε και τα δικά μας. Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, ξέρουμε τι σημαίνει σεισμός. Έχουμε αυτήν την εμπειρία, που είναι ένα ταρακούνημα, όχι μόνο, αδελφοί μου, στη γη και στα ντουβάρια, αλλά κυρίως είναι ένα ταρακούνημα στις ψυχές μας. Είναι ένα ταρακούνημα έτσι ώστε να γυρίσουμε και πάλι κοντά στον Χριστό. Είναι μια υπενθύμηση, γιατί πήραμε τη ζωή μας λάθος και αυτό το λάθος το πληρώσαμε ακριβά. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν καταλαβαίνουμε με άλλους τρόπους, γι' αυτό βλέπετε η αγάπη του Θεού που δεν μας αφήνει ευτυχώς, μεταχειρίζεται οποιονδήποτε τρόπο για να μας ταρακουνήσει και να μας συνεφέρει. Έτσι λοιπόν, είτε λέγεται σεισμός, είτε λέγεται πανδημία, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, για μας τους χριστιανούς, για μας τους πιστούς, για μας οι οποίοι ακολουθούμε και θέλουμε να λέμε ότι πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε την αγάπη και το θέλημα του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υπενθύμηση ότι πρέπει να γυρίσουμε στη βάση μας, να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν και πρέπει να είμαστε, με άλλα λόγια, κοντά στον Χριστό, μαζί με τον Χριστό και ζωή για τον Χριστό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο έτσι να ευχαριστήσω όλους εσάς τους άρχοντες, τους κατοίκους εδώ της Βάρης, που παρόλο τις δυσκολίες ακόμη των καιρών και τις δύσκολες περιστάσεις που περνάμε, σήμερα μαζευτήκαμε και δοξολογήσαμε τον Θεό και δοξάσαμε τον Θεό να είμαστε γεροί πάντοτε, να έχουμε πρώτα-πρώτα την υγεία της ψυχής και μετά την υγεία του σώματος, γιατί η υγεία της ψυχής είναι πολύ πιο πολύτιμη, πολύ περισσότερο πολύτιμη από την υγεία του σώματος. Αν η υγεία του σώματος είναι χρήσιμη, η υγεία της ψυχής είναι πολύτιμη. Γιατί με την υγεία της ψυχής μπορούμε να χαρούμε και την υγεία του σώματος. Αν δεν υπάρχει υγεία στην ψυχή, εντυχερόμαστε και την υγεία του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν η υγεία της ψυχής δεν είναι τίποτα άλλο παρά, το τονίζω και το λέω και θα το ξαναλέω και θα το φωνάζω, η αγάπη μας προς τον Χριστό, η ζωή μας μαζί με τον Χριστό. Να είμαστε όλοι καλά, να μας αξιώσει ο Θεός του χρόνου ακόμη καλύτερα, να γιορτάσουμε την Αγία Γρηγορία, να θυμηθούμε αυτήν τη μέρα και να δοξάσουμε τον Θεό, ο Θεός να είναι μαζί μας, η Παναγία να μας σκεπάζει, οι Άγιοι μας εδώ, οι ντόπιοι των Βρεβενών αλλά και όλοι οι Άγιοι, να πρεσβεύουν για τη σωτηρία των ψυχών μας. Να είστε καλά και ο Θεός βοηθός. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε. Ευλογία Κύριε ο Κέρος, απέρθει επί μας. Ευλογία Κύριε, Αντρέα. Ευλογία Κύριε ο Κέρος, απέρθει επί μας. Ευλογία Κύριε ο Κέρος, απέρθει επί μας. Ευλογία Κυρίου και Έλεος απέρτη 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 επί μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε στο χωριό Βάρη. Ήρθαμε να τιμήσουμε τη γιορτή της Αγίας Γλυκερίας. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες όσες γιορτάζουν. Επίσης, για εμάς τους Γρεβενιώτες, η σημερινή μέρα μας γυρνά 26 χρόνια πίσω, 13 Μαΐου του 1995,
τότε που έγινε ο μεγάλος καταστροφικός σεισμός στην περιοχή των Γρεβενών. Ένας σεισμός που ευτυχώς με τη βοήθεια του Θεού δημιούργησε μόνο υλικές ζημιές, μόνο υλικά προβλήματα, δεν θρηνήσαμε θύματα και όλοι μαζί ενωμένοι μπορέσαμε και ξεπεράσαμε αυτό το κακό και προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε και αποκαταστήσαμε τις ζημιές είτε προσωπικές, είτε στις πόλεις, είτε στα χωριά. Άλλες τέτοιες στιγμές να μην περάσει κανένας, να μην περάσουν τα Γρεβενά μας, να μην περάσει κανένας, οφείλουμε να θυμόμαστε σημερινή ημερομηνία, να είμαστε συνετοί, να δοξάζουμε το ότι όλα πέρασαν και κύλησαν ομαλά, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να είμαστε πάντα καλά. Βρισκόμαστε εδώ στη Βάρη μπροστά στον Ναό της Αγίας Ευκαιρίας, όπου και ήρθαμε να θυμηθούμε εκείνα τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από 26 χρόνια τον καταστροφικό σεισμό. Θα ήθελα να ευχηθώ να μην ξανασυμβεί τέτοιο γεγονός. Το ευτύχημα ήταν τότε ότι δεν θρηνήσαμε θύματα και είχαμε μόνο υλικές ζημιές, αλλά καλά να έχουμε στο νου μας και να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Πιστεύω ότι μετά το σεισμό γίναν πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς πάρα πολλά σπίτια, περάσαμε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, οι κάτοικοι όλοι μας. Καλά είναι να τα θυμόμαστε και να παραδειγματιζόμαστε πολλές φορές τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να σε ευχηθώ σε όλους να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι γεροί. Στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη αναφέρθηκε στις προοπτικές της οικονομίας, στη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα, στους εμβολιασμούς αλλά και στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Ειδικών, προχωρά στο σταδιακό άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Μπορούμε μάλιστα να είμαστε βέβαιοι πως καθώς θα υποχωρεί η παγκόσμια καταιγίδα και θα προχωρούμε στη νέα κανονικότητα, θα ξεκινά για τη χώρα μας μια νέα περίοδος δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας και συλλογικής ανάτασης της κοινωνίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της, προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης 4,1% το 2021 και 6% το 2022. Αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση κατάφεραν να μετριάσουν την ύφεση και να στηρίξουν αποτελεσματικά την απασχόληση. Προεξοφλεί η ισχυρή τόνωση της οικονομίας από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την προώθηση των έργων που προβλέπονται σε αυτό. Επισημαίνει ακόμη τη συμβολή που θα έχει το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού και υπογραμμίζει πως όσο προχωράει η επιχείρηση εμβολιασμού και η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, τόσο θα αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση. Σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα. Όπως ήδη είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, από αύριο, 14 Μαΐου, γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς ανοίγουν ο τουρισμός και τα μουσεία. Ταυτόχρονα μετατίθεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και καταργούνται τα μηνύματα στο 13.033 και στο 13.032. Επιπλέον, επιτρέπονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Για τις χερσαίες μετακινήσεις από νομό σε νομό θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για τακτικά διαγνωστικά τεστ. Για τις μετακινήσεις προς και από τα νησιά, με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self test 24 ωρών, είτε βεβαίωση νόσησης που θα ισχύει μετά τους 2 έως 9 μήνες μετά. Ο έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός από αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες και υπόχρεοι είναι όλοι μεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες 5 ετών και άνω. Λεπτομέρειες για το άνοιγμα του τουρισμού θα ανακοινωθούν και σήμερα το απόγευμα από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Χάρη Θεοχάρη. Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την ασφαλή επανεκκίνηση δραστηριοτήτων, αλλά και για την εκπομπή θετικού μηνύματος της χώρας μας ως ασφαλούς προορισμού, είναι η συνεχής επιτάχυνση της επιχείρησης εμβολιασμού. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2.610.000 πολίτες με μία δόση και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 1.390.000 πολίτες. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί εμβολιασμοί σε 32 νησιά
και σε άλλα 36 ολοκληρώνονται ως το τέλος Μαΐου. Για τα υπόλοιπα 19 μεγαλύτερα νησιά μας, με εξαίρεση την Κρήτη, μπαίνει σε εφαρμογή η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία με στόχο τον εμβολιασμό όλων των μονίμων κατοίκων τους ηλικίας 18 ετών και άνω με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson έως το τέλος Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό, στη μάχη για την οικοδόμηση του τείχους ανοσίας, μπαίνουν νέα εμβολιαστικά κέντρα του ΕΣΥ και κινητά συνεργεία εμβολιασμού, ενώ ουσιαστική είναι η βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η στήριξη από εθελοντικές οργανώσεις και κινητές ιατρικές μονάδες, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σημειώνεται ότι στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου θα ανοίξει πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό συμπολιτών μας των ηλικιακών ομάδων 30 έως 44 ετών με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Η αρχή θα γίνει με την ηλικιακή ομάδα των 40-44 και θα ακολουθήσουν διαδοχικά οι ομάδες των 35-39 και 30-34. Εντός του Ιουνίου, εφόσον επιβεβαιωθούν από τις εταιρείες προγραμματισμένες παραδόσεις εμβολίων, εκτιμάται ότι θα ανοίξουν και οι πλατφόρμες εμβολιασμού για τις ηλικιακές ομάδες 25-29 και 18-24. Για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Δόθηκε χθες σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Προστατεύει, όπως τόνισε σε ανάρτησή του και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τους εργαζόμενους. Ενισχύει τα δικαιώματά τους, αναβαθμίζει την επιθεώρηση εργασίας. Προωθεί την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Διορθώνει αδικίες του παρελθόντος. Δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Μεταξύ άλλων, προβλέπει εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την αντιμετώπιση χρονίων προβλημάτων στην αγορά εργασίας, όπως τα φαινόμενα υποδηλωμένης ή αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπεροριών. Αντικατάσταση του ΣΕΠΕ από την επιθεώρηση εργασίας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη αρχή. Θέσπιση κανόνων για την τηλεργασία και δικαιώματος αποσύνδεσης που επιτρέπει στον εργαζόμενο να μην επικοινωνεί ψηφιακά όταν βρίσκεται εκτός ωραρίου εργασίας ή σε άδεια. Ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με ρυθμίσεις όπως η θέσπιση άδειας πατρότητας 14 ημερών, γονικής άδειας 4 μηνών για κάθε γονέα, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες, αλλά και δικαιώματος ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 ετών. Εισαγωγή μέτρων κατά της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Παροχή περισσότερων επιλογών στους εργαζομένους να διαμορφώσουν το ωράριό τους με βάση τις ανάγκες τους. Παροχή θέσπιση της ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας 33% σε κλάδους κοινής ωφελίας κατά τη διάρκεια των απεργιών. Βελτίωση των συνθήκων εργασίας των εργαζομένων σε delivery και courier με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία τους. Τέλος, το καθεστώς διακρίσεων στις αποζημιώσεις μεταξύ εργατοτεχνητών και υπαλλήλων. Από την Παρασκευή 14 Μαΐου, η χώρα μας ανοίγει με ασφάλεια και στον τουρισμό, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία, η απαγόρευση κυκλοφορίας μετακινείται πλέον στις 12.30 το βράδυ. Καταργούνται τα μηνύματα προς το 13.033 και το 13.032, όπως και οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Ακούω συχνά το ερώτημα. Μα καλά. Πέρυσι ανοίξαμε όταν είχαμε σχεδόν μηδενικά κρούσματα. Φέτος γιατί ανοίγουμε με τα κρούσματα τόσο υψηλά? Διότι το 2021 δεν είναι το 2020. Έχοντας ζήσει ένα χρόνο πλέον με την πανδημία, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πώς να διαχειριστούμε τους κινδύνους και να προστατεύσουμε εμάς και τους αγαπημένους μας, χωρίς να λαμβάνουμε υπέρμετρα περιοριστικά μέτρα. Πέρυσι, για παράδειγμα, δεν είχαμε εμβόλια, ενώ φέτος έχουμε. Πέρυσι με το ζόρι κάναμε 800 τεστ την ημέρα στην αρχή της πανδημίας, ενώ φέτος υπερβαίνουμε τις 80.000 καθημερινά και ταυτόχρονα πραγματοποιούμε εκατομμύρια self-test σε εβδομαδιαία βάση. Πέρυσι η ανοσία του πληθυσμού ήταν σχεδόν μηδενική, ενώ φέτος αυξάνεται εκθετικά. Πέρυσι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν πιο αδύναμο, ενώ φέτος έχουν προστεθεί εκατοντάδες κλίνες, απλές και κλίνες μεθ. Χάρη σε αυτούς τους παράγοντες λοιπόν, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι αφήνουμε πίσω μας τα lockdown και ανοίγουμε με ασφάλεια και υψηλό αίσθημα ατομικής και συλλογικής προστασίας ξανά την οικονομία και τον τουρισμό μας. Ήδη σε αυτό το πλαίσιο έχουν επαναλειτουργήσει το λιανεμπόριο στις 5 Απριλίου, τα λύκεια στις 12 Απριλίου, η εστίαση στις 3 Μαΐου και το σύνολο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Δευτέρα στις 10 Μαΐου. Από τις 14
Μαΐου, από αυτή την Παρασκευή, όπως έχουμε ανακοινώσει, η χώρα μας λοιπόν ανοίγει με ασφάλεια και τον τουρισμό της. Για τον επόμενο 1,5 μήνα και έως το τέλος Ιουνίου, που αναμένουμε τότε ουσιαστικά να ξεκινήσουν με πιο μαζικό τρόπο οι τουριστικές ροές, έχουμε χρέος όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να βελτιώνουμε κάθε εβδομάδα το επιδημιολογικό προφίλ της χώρας μας. Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει συλλογικά ως κοινωνία να κερδίσουμε. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ανακοινώνουμε μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης των περιορισμών, έχοντας όμως πάντα κατά νου ότι περισσότερη ελευθερία σημαίνει και μεγαλύτερη ευθύνη για όλους μας. Έτσι, η απαγόρευση κυκλοφορίας μετακινείται πλέον στις 12.30 το βράδυ από αυτή την Παρασκευή. Καταργούνται τα μηνύματα προς το 13.033 και το 13.032. Καταργούνται επίσης οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Το άνοιγμα με κανόνες συνεχίζεται με την επαναλειτουργία στις 17 Μαΐου των βρεφονιπιακών σταθμών, στις 21 Μαΐου των θερινών κινηματογράφων, στις 28 Μαΐου των ανοιχτών πολιτιστικών θεαμάτων και ακροαμάτων και κατά τον Ιούνιο πλέον των εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα, για παράδειγμα σε γάμους και βαφτίσεις. Αντίστοιχα, το λιανεμπόριο επιστρέφει στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας ενός πελάτη ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς όμως πλέον το click away και το click in a shop. Κατά τον Μάιο, ωστόσο, θα εξακολουθήσει η απαγόρευση της ζωντανής μουσικής στα καταστήματα εστίασης, καθώς μας αναγκάζει να φωνάζουμε περισσότερο και να εκτοξεύουμε πιθανώς μολυσματικά στα γονίδια. Είναι μια μικρή θυσία που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτό το μήνα. Η Ελλάδα απέδειξε πέρυσι σε πολύ πιο αχαρτογράφητα νερά ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλής τουριστικός προορισμός. Και το ίδιο θα πράξουμε και φέτος και ακόμη καλύτερα. Η ασφαλής υποδοχή, διαμονή και επιστροφή των επισκεπτών μας αποτελούν τις βασικές αρχές του σχεδίου μας για το άνοιγμα του τουρισμού. Από την 1η Ιουνίου, λοιπόν, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το Ευρωπαϊκό Πράσινο Πιστοποιητικό, το λεγόμενο Green Pass, που έρχεται να υλοποιήσει την πρόταση της δικής μας χώρας, του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, για διευκόλυνση των ταξιδιών σε όσους έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν αρνητικό τεστ. Ταυτόχρονα, με τον προηγμένο αλγόριθμο EVA, θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε στοχευμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας μας, αναλόγως του επιδημιολογικού φορτίου της χώρας προέλευσης κάθε επισκέπτη μας. Θυμίζω εδώ ότι πέρυσι είχαμε 5 εκατομμύρια αφίξεις στις πύλες εισόδου όλης της χώρας και πραγματοποιήσαμε περίπου 700.000 δειγματοληψίες. Εντοπίσαμε έτσι κοντά 2.700 θετικά κρούσματα. Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να συγκρατήσουμε το επιδημιολογικό φορτίο χαμηλότερα από όλες τις υπόλοιπες τουριστικές οικονομίες της Μεσογείου, από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Μάλτα. Δείξαμε δηλαδή ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στίχημα της ασφάλειας σε συνθήκες δύσκολες και σε συνθήκες κυκλοφορίας του ιού. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα νησιά μας κατά τον επόμενο 1,5 μήνα, θα εφαρμόσουμε από τις 14 Μαΐου στα ταξίδια μας προς και από τα νησιά την ελληνική εκδοχή του πράσινου πιστοποιητικού. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά μας, με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει το πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, να είναι δηλαδή πλήρως εμβολιασμένος, είτε να διαθέτει αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, ή διαφορετικά να υπάρχει μια βεβαίωση νόσησης 2 μήνες μετά την νόσηση και έως 9 μήνες μετά την νόσηση. Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών. Η δήλωση των self-test θα πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, ενώ όσοι προσέρχονται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, είτε για PCR είτε για rapid test αντιγόνου, θα πρέπει να ζητούν την ψηφιακή βεβαίωση με το αποτέλεσμα του τεστ. Κατά το διάστημα αυτό, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για τακτικά διαγνωστικά τεστ σε όλους τους πολίτες που πραγματοποιούν διαπεριφερειακές μετακινήσεις χερσαίες με το αυτοκίνητό τους από νομό σε νομό. Καθώς οι χερσαίες μετακινήσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα, ως προς αυτό θα πρέπει κάθε πολίτης να είναι πολύ προσεκτικός όταν ταξιδεύει σε άλλη περιοχή από τη μόνιμη κατοικία του. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.